Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμη Παρασκευή βράδυ σε ένα ομιχλώδες τοπίο. Περιβάλλον κυνηγή μύθοι και αλήθειες. Έχουμε μπει στο νέο έτος, δεύτερη εκπομπή για το 2020. Η σημερινή εκπομπή όμως θα σας επιστρέψει στο 2019, καθώς σήμερα θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής που αναφέρεται στην ανοιχτή επιστημονική ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Υπήρου και η Πέμπτη Κυνηγητική Ομοσπονδία Υπήρου τον Δεκέμβριο, στα μέσα Δεκεμβρίου, για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Το πρώτο μέρος αυτής της εκδήλωσης, της ημερίδας, είχε παρουσιαστεί στην τελευταία εκπομπή του έτους του 2019, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, και αφορούσε ακριβώς την Αφρικανική Πανόλη, τις διαστάσεις, τα μέτρα πρόληψης κυρίως που μπορούν και πρέπει να λαμβάνουν όλοι όσοι βρίσκονται στην Ήπειρο, είτε πρόκειται για κυνηγούς είτε όχι. Υπήρξε όμως και ένα δεύτερο σκέλος της εκδήλωσης που δεν αναφερόταν στην Αφρικανική Πανόλη, αλλά ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα για άλλες παρεμβάσεις, για άλλα ζητήματα. Αυτό λοιπόν το σκέλος της εκδήλωσης θα παρακολουθήσουμε στη σημερινή εκπομπή, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσίαση της συγκεκριμένης ημερίδας. Σε αυτό το τμήμα της εκδήλωσης λοιπόν, άρα και στη σημερινή εκπομπή, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις εισηγήσεις από τον κτηνίατρο κύριο Γουδετσίδη, που αναφέρθηκε στις πρώτες βοήθειες στους σκύλους κυνηγίου από ατυχήματα είτε από χτυπήματα που δέχονται από τα άγρια ζώα, από τα θυράματα, είτε και από άλλα ατυχήματα, όπως για παράδειγμα από κάποιο όπλο ή από κάποιο ατύχημα που μπορεί να τους προκαλέσει κάποιο τραυματισμό στη διάρκεια του κυνηγίου. Και επίσης οι άλλες δύο εισηγήσεις είναι από τους εκτροφείς, τον Κωνσταντίνο Μελά και τον Γιάννη τον Αμπατζίδη, που αναφέρθηκαν στην εκδήλωση με θέμα την καθαρόαιμη εκτροφή και την εκπαίδευση ιχνηλατών. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε να παρακολουθήσουμε αυτές τις εισηγήσεις. Το κυνήγι έτσι κι αλλιώς συνεχίζεται, ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα για τα τριχωτά θυράματα και τα πουλιά, εκτός από την μπέρδικα που έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε και η περίοδος θύρας για το λαγό. Περνάμε λοιπόν σε μια νέα περίοδο μέχρι τον Φεβρουάριο, να ολοκληρωθεί και το κυνήγι των τριχωτών θυραμάτων. Μετά θα μπούμε στη διαδικασία του απολογισμού. Φυσικά έχουμε τις εκδηλώσεις, τις κοπές της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας και πολλές συνεντεύξεις, αλλά και εκδηλώσεις, ημερίδες, επιστημονικές εκδηλώσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και θα σας τις παρουσιάσουμε στις επόμενες εβδομάδες, στις επόμενες εκπομπές. Τώρα που είμαι στην περιφέρεια, στο Περιφέρεια Υπήρου, στην κτηνιατρική υπηρεσία. Χαίρομαι που είμαι καινούργιο μέλος σε μια δραστήρια και μεγάλη ομάδα κτηνιάτρων, οι οποίοι ενδιαφέρονται πάντα και πάντα ενημερώνουν τον κόσμο, ενημερώνονται οι ίδιοι με διάφορες σεμινάρια, με διάφορα ημερίδες, όπως ενημερώνουν και τον κόσμο. Εγώ δεν σας κουράσω πάρα πολύ. Θα σας αναφέρω για τις πρώτες βοήθειες και τα καθήκοντα υποχρεώσεων των σκύλων, όπου για μας είναι η υποχρέωσή μας και καθήκον μας να ενημερώνουμε και να επιθυμίζουμε, γιατί περισσότερο τα γνωρίζετε αυτά. Λοιπόν, και μία. Λοιπόν, διάφοροι τύποι τραυμάτων είναι το τσίπισμα που φύγει, τα τραύματα του πυροβόλου όπλου, τραύματα από αγριογουρούνο και τραυματισμός κάτω τερμάτων. Στο τσίπα αποφύδι έχουμε το φαινόμενο του παγόβου, όπως βλέπετε και από την εικόνα. Πάντα βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβου, ενώ από κάτω μπορεί να κρύβεται κάτι πολύ μεγάλο. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να βλέπουμε ένα τσίπημα, αλλά από κάτω να είναι πάρα πολύ υδηματικός ή πλησμένος γενικά ο ιστός, ή μπορεί ακόμη και τα σπλάχνη.
Σε αυτή την περίπτωση δίνω ένα παράδειγμα για το ξύπνημα στο λαιμό, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία αν είναι πλησμένο, ενώ απ' έξω να μην φαίνεται ιδιαίτερα έντονο και να φράξει τους αργούς, αργούς οδούς. Σε αυτή την περίπτωση πάντα το γνωρίζετε εσείς οι κυνηγοί, ότι μπορεί να γίνει άμεση προσκόπηση του κτηνίατρου. Τα τραύματα πυροβόλου όπλου. Εδώ έχουμε διάφορα είδη γλυμπάτων, γιατί υπάρχουν αυτά τα μονόπολα ή τα διασπυρόμενα κτλ. Και έχει διάφορες ταχύτητες αυτά. Μπορεί να δημιουργήσουν, όπως βλέπετε, πόλεμους αυλούς από ρήξη και πολτοποίηση ιστών, να είναι μικρό ή μεγάλο το τραύμα στα βλήματα χαμηλής ταχύτητας. Στα βλήματα υψηλής ταχύτητας να έχουμε έκρηξη, δηλαδή να σπάσει τελείως ο ιστός, ο μυϊκός, συνήθως μπορεί και τα σπλάχνα, να δημιουργηθεί μεγάλη κοινότητα, κακώς μεγάλες, μεγάλο τραύμα εισόδου και κακώς βέβαια είναι μεγαλύτερης σοβαρότητας σε σχέση με τα άλλα βλήματα, με το βλήμα χαμηλής ταχύτητας. Η περίπτωση του τραυματισμένου ζώου πρέπει να γίνει άμεσα και άμεση προσκόμιση στο κτηνίατρο. Βέβαια, θα σας εξηγήσω παρακάτω πώς μπορεί να γίνει η περίπτωση αυτών των τραυμάτων. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες, οι οποίες βλέπετε ας πούμε και εκτινογραφία από διάφορα βλήματα τα οποία είναι διασποράς ή βλήματα που είναι από μεγάλα, τα μονόβολα που λέμε, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλες ζημιές ή να πάνε πιο βαθιά και να καταστρέψουν μπροστά, σπλάχνα. Τα τραύματα βέβαια από αγριογούρνο είναι μια συνήθις μορφή στα κυνήγια των αγριογούρνων και βλέπουμε ότι μπορεί απλά να ασχιστεί μόνο το δέρμα, αλλά μπορεί να φτάσει και σε πιο εκτεταμένη ζημιά, να φτάσει δηλαδή στο μυϊκό ιστό και ακόμη και στα σπλάχνα. Στα τραύματα από όπλο ή από τραύματα από αγριογούρνο, αρχικά το πιο βασικό είναι για να μην μολυνθούμε κι εμείς. Αν μπορούμε να βάζουμε γάτια, να έχουμε καθαρά χέρια, το πρώτο πράγμα είναι να γίνει αρχικά η κάλυψη με μια προστερωμένη γάζα στο τραύμα και μετά να γίνει η περίδεση, όπως θα αναφέρω παρακάτω, με διάφορες ειδικές γάζες. Μετά θα γίνει η περίδεση με γάζες γύρω από τα τραύματα και κινητοποίηση, το πιο βασικό είναι το πίσω άκρο. Γιατί αυτό, γιατί μπορεί το ζώο από τον πόνο του να προσπαθεί να εξηθεί, να βγάλει τις γάζες και να κάνει οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, και σε αυτό εννοείται η άμεση προσκόπηση του κτηνίατρου. Βέβαια, πάντα πρέπει να έχουμε ένα φαρμακείο στο αυτοκίνητό μας, το οποίο να είναι το πιο βασικό είναι οι αποστρωμένες γάζες, οι οποίες είναι δύσκολες ειδικά σε πλάκια μέσα, και οι αυτοεπικολούμενες, όπως είναι η κόκκινη γάζα που βλέπουμε, η οποία δεν χρειάζεται συνήθως όπως χειριζόταν πάλι για το κοινό μας σε λευκό πλάσμα. Και πάντα να έχουμε ένα μπουκάλι για το διάλειμμα και ενώπλευμα. Αν μπορέσουμε να προστηρώσουμε κατά κάποιο τρόπο κάποια περιοχή του ζώου, το ενώπλευμα να προστηρώσουμε τα χέρια μας. Ξέρω ότι είναι δύσκολο μέσα στο κοινό να γίνει αυτό, αλλά λοιπόν, ένας άλλος τραυματισμός είναι ο τραυματισμός κάτω των περμάτων. Το έντυπο το βλέπετε, είναι η κινησία του ζώου για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μετά όταν βγαίνει αμέσως στο κυνήγι, δημιουργούνται αυτές οι εκδορές μέχρι και αποκόλληση του δέρματος του δερμάτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούμε να αποφύγουμε το ζώο να το βγάζουμε πιο συχνά βόλτα για να ψηθούν κοινώς τα πέρματα, να γίνουν λίγο πιο σκληρά για να μπορούν να αντέξουν τις πολύ ωραίες ή πολύ ημέρες δράσεις του κυνηγιού. Και βέβαια με τις εκδορές μπορεί να ή με την αποκόλληση του δέρματος να δημιουργηθούν εκτός από βακτηριακές λοιμώξεις και πάρα πολλές μυκητιάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν πρόβλημα στο ζώο. Η αντιμετώπιση, όπως βλέπετε, προσκόμιση του κτηνίατρου για αποφυγή μόλυσης, όπως λέω παρακάτω. Θερμοπληξία. Ένα συνηθισμένο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, ιδίως στα σκυλιά τα οποία τα ξεχνάμε μέσα στο αυτοκίνητο. Και κάποια άλλα τα οποία είναι για πολλές ώρες, σε πολύ θερμές ημέρες, μέσα στα μυδιά τους. Με αποτέλεσμα να έχουμε αφυδάτους του σκυλού και στη συνέχεια την απώλεια των αισθήσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις
διαδροχή με δροσερό νερό, ενυδάτωση εάν μπορεί να πιει νερό, βρεγμένα πανιά στο κεφάλι του για να φύγουμε την υπερθερμία στον εγκέφαλο, αλλά ποτέ ρίξει σε παγωμένα νερά η διαδροχή με αυτά, γιατί μπορεί να προκληθεί σοκ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, πάντα άμεση προσκόνου στην κτηνία. Στην υποθερμία και στα κρυοπαγήματα. Επειδή τα ζώα συνήθως ζουν πολλές φορές έξω στο κρύο, σε μη κατάλληλους χώρους, με πρόχειρες κατασκευές ή όταν θα πούμε έξω στο χιόνι ή κατά το κυνήγι. Λοιπόν, στην υποθερμία παρατηρούμε το σύνδεσμο τρέμουλο και στα κρυοπαγήματα εντοπίζονται στα άκρα των αυτιών, τα δάχτυλα, το άκρο της ουράς, συνήθως τα αρσενικά στην περιοχή του γεννητικών οργάνων. Τώρα την αντιμετώπιση την ξέρετε, την καταλαβαίνετε, είναι τηλεπαντονία κουβέρτα. Θα κάνουμε ένα μικρόβι ζεστό νερό στους 40 βαθμούς Κελσίου για να μπορεί να συνέλθει το ζώο και αν μπορέσουμε βέβαια να κάνουμε άμεση προσκόπηση στον κτηνία του. Υποκλικεμία. Αν και λέμε σπάνια, σπάνια πλέον δεν είναι, γιατί στο κυνήγι πολλές φορές το παθαίνουμε τα σκυλιά, είναι λόγω κακής διατροφής και λόγω αυξημένης κινητικής δραστηριότητας. Η πρόληψη σε αυτό είναι η σωστή διατροφή, όχι η νηστεία κατά την ημέρα του κυνηγιού. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να το έχουμε πάντα κοντά το ζώο, εντάξει. Καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να είναι παραπροσκομμένο. Και αντιμετώπιση, ένα πλήκτισμα ή μια σοκολάτα ή ειδικές ενεργειακές πάσεις του εμπορίου, σε σοβαρές περιπτώσεις προσκόμιση του κτηνία μου. Τα καθήκοντα τώρα υποχρεώσεων των διοικητών. Σύμφωνα με τον νόμο, όπως βλέπετε, τις υποχρεώσεις σας τις γνωρίζετε. Είναι να περνά για τη σήμανση. Η σήμανση εννοούμε την ηλεκτρονική σήμανση, με το ηλεκτρονικό τσιπάκι, και για να γίνεται η καταγραφή ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και για την έκδοση του βιβλίου υγείας. Για οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από τον κτηνίατρο ή από τη θεροφυλακή. Να τοποθετείτε σε εμφανέ σημείο πάντα η κουκάρτα, ξέρω ότι κατά το κυνήγι χάνει την κουκάρτα. Αυτό δεν σημαίνει, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνει το πλήσιο αντιλυσικό εμβόλιο στους κτηνίατρους. Να μεριμνάβουν βέβαια τη στήρωσή τους, αν δεν τα αναπαράγει. Ξέρω ότι οι κυνηγοί θέλουν να έχουν τα κουτάδια τους, να αναπαράγουν τα σκυλιά τους, αλλά πολλές φορές βλέπουμε το φαινόμενο του αδέσποδου. Και αδέσποδα συνήθως στα χωριά είναι πάρα πολλά και όπως προαναφέρθηκε προηγουμένως, τα αδέσποδα είναι μια δεξαμενή πολλών νόσων και πόσο μόνο της λύσης. Λοιπόν, επίσης, το είπατε και πριν, σας είπα να ενημερώνω το βιβλιάριο υγείας, να το κουβαλάει πάντα μαζί όταν μετακινεί το ζώο για να μην έχει θέματα, αλλά βέβαια με τη θεροφυλακή. Γιατί όπως βλέπετε, σύμφωνα με τον νόμο, λέει αφαιρείται η άδεια κυνηγού. Εντάξει, πάντα υπάρχει σε αυτά από τις υπηρεσίες είναι κάπως ελαστικές. Τα καθήκοντα τώρα. Βέβαια, πάντα πρέπει να γίνει το ετήσιο συμβουλιασμό. Γιατί έτσι αποφεύγονται τα πολλά λιμόδια, γιατί τα σκυλιά, όπως γνωρίζουμε, όταν είναι έξω στο περιβάλλον τους, μπορεί να φάνε, να πιούν οτιδήποτε και οι εμβολιασμοί τους βοηθάνε πάρα πολύ να μην γίνουν δεξαμενές πολλών νόσων και όπως προαναφέρθηκε προηγουμένως, οι ζωονόσοι μπορούν να μεταδοθούν και στον άνθρωπο. Ένα βασικό είναι ότι τα ενδοπαράσιτα και τα εξωπαράσιτα. Τα ενδοπαράσιτα λοιπόν, όπως η πυροφυλαρίωση, η οποία η δωροφυλαρίωση, όπως ξέρουμε, είναι το σκουλίκι της καρδιάς που κολλιέται από το κνούπι, από ένα μολυσμένο σκυλί σε ένα μη μολυσμένο σκυλί, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στο σκύλο, μέχρι και το θάνατό του βέβαια, όπως και η λεισμανίωση, η οποία μπορεί να κολλήσει από τη σκύπα. Βέβαια, τα οποία η λεισμανίωση ιδίως είναι μεταδιδόμενη στον άνθρωπο, έχει εμφανιστεί ένα κρούσμα και βέβαια για τα άλλα παράσιτα είναι τα σκουλίκια του πληκτικού όπως γνωρίζουμε, γι' αυτό πρέπει να παίρνουμε τα χάπια. Οι αμπούλες βέβαια και τα κολάρα
χρησιμοποιούνται για τα εξωπαράστατα, όπως είναι τα τσιμπούρια, υψίδι, κνούπια, σκνίδι, σακάρια και ψίδι. Αυτά βέβαια ιδίως μεταδίδουν πάρα πολύ σημασία στο σκύλο. Αυτό είναι που πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουμε. Και αυτά είναι ολίγες. Είναι η πρώτη μου παρουσίαση. Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας Σομολάς. Ευχαριστώ για την τιμή που κάνετε για σήμερα εδώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία του κύριου Περιφερειάρχη, του κύριου Αντιδήμαρχου, του κύριου Παπά, του κύριου Πρόεδρου της ΠΟΗ Υπήρου, του κύριου Αντιπρόεδρου, του κύριου Σκαματζίδα, τον κύριο Αντιδήμαρχο Πόλεμου Τζιμέρκων, τον κύριο Γέροντα, τον κύριο Πρόεδρο Μετακινούμενου Κοινοτρόφων, τον κύριο Δεκούλη που έφυγε, τον κύριο Δημοτικό Σύμβουλο και πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου Δοδόνης κ. Θεοχάρη, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοδόνης, τη Μαρία του Μπουκουβάλα, τον κύριο Φρίκτερα πρόεδρο Ερασιτεχνικής Αλλίας και τον πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Πεστών. Επίσης και τον κύριο Μακιόρο που πριν λίγο έφυγε ως εκπρόσωπο του Βασίλου Μακιόρου του γραφείου του κύριου Καλογιάννη. Πιο ενδιαφέροντα βέβαια ήταν αυτά που ακούσατε πριν. Εμείς δεν θα μιλήσουμε για την Αφρικανική Φανόλη. Θα μιλήσουμε εγώ και ο φίλος μου Γιάννης Αμπατζίδης για την τροφή καθαρόιμων υδρογατών. Αυτά που σας είπανε, προλογίσατε, φυσικά έχουν πολύ και πολύ ενδιαφέρον στην σημερινή εκδήλωση. Από αυτά που θα ακούσετε από εμάς. Έχω χρόνια, από το 1990, που ασχολούμαι με τις καθαρόιμες φυλές. Δεν είμαι εγώ όμως κινητικής οικογένειας, να με συγχωρείτε λίγο για το τρακ, γιατί κάποιοι το έχω στο... Και πρώτη μου επαφή με τις καθαρόιμες φυλές ήταν το 1990. Τα πρώτα μου σκυλιά που έφερα ήταν από την πρώην Ιουγκοσλαβία, τη Σερβία, από τον Μπρούτσκο στην Τούζλα, του Βαλκανικού Εκκληλάτη. Όπως σας είπα, δεν είμαι αγώνος κινητικής οικογένειας. Μόνος μου ασχολήθηκα με αυτά. Το τέτοιο δεν είχα επιτυχία βέβαια πάνω στο κυνήγι του λαγού. Μετά ασχολήθηκα με τα ιταλικά σεμπούτσι. Είχα πάρει από τον Κρύψια, τον Μιχάλη τον Κρύψια στην Εύβοια και συνέχεια στην Ιταλία τα περισσότερα ταξίδια τα οποία τα έκανα με το κουμπάρο και από τα σκυλιά γίνανε κουμπάρο με τα σεμπούτσι. Εκεί έμεινα ευχαριστημένος ως ένα συγκεκριμένο σημείο. Σας λέω λίγα πράγματα για μένα. Στη συνέχεια ασχολήθηκα με γαλλικές φυλές, με τα αριέγγις και μετά σταμάτησα το λαγό και ασχολήθηκα με τα γουρούνια. Στα γουρούνια ξεκίνησα με τα πορσελέν και με τα αυτά που εκτρέχω τώρα, τα κρυβόν φόρ της Βρετάνης. Είναι σκυλιά το βόρειο μέρος της Γαλλίας, από το βόρειο μέρος της Γαλλίας. Αυτό που θα ήθελα να πω για την εκτροφή, ότι για να κάνεις μια εκτροφή, το βασικό που θέλεις είναι να έχεις χρόνο, χώρο και κρίμα. Θέλει πάρα πολλά έξοδα στο να κάνεις μια εκτροφή. Πρέπει να προσέχουμε τις γέννες και θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τη συγκεκριμένη ράτσα που εκτρέφω. Το τελικό κρυφό της Βρετάνης είναι ανάμεσα στις πρώτες φυλές, αυτό που έχω εγώ, το μεγάλο, το γκράντ, που ήταν στη Γαλλία. Αναζωογονήθηκε στις βασιλικές αγγέλες του δικάτου της Βρετάνης. Εγώ βέβαια δεν είμαι δούκας, το Το 15ο αιώνα, στη χρονιά των δύο παγκοσμίων πολέμων, όπως και οι περισσότερες καθαρόιμες φυλές πήγαν να εξαφανιστεί. Και το 1940, με την προσπάθεια κάποιων εκτροφέων, η φυλή πάλι τα πάνω της. Και είναι αυτό που είναι μέχρι σήμερα. Είναι σε δύο φυλές, είναι το κρυφόν φόρ της Βρετάνης και το μπασέ. Εγώ ασχολούμαι με τα καθαρόιμα χωρίς να έχω κακή αντίληψη και για τα ημίαιμα. Γιατί και το καθαρόιμο προήρθε από τα ημίαιμα και αυτά τα ημίαιμα που υπάρχουν μέχρι τώρα, για να έχει κάποιος ένα ημίμο σκυλί, προέρχεται από δύο συγκεκριμένες ράτσες καθαρόιμων ή τρεις. Εγώ έχω μείνει ευχαριστημένος. Δεν μπορείς όμως τον άλλον να τον πείσεις, τον κάθε κηδεμόνα ενός κουταβιού που θα πάρει, να τον πείσεις ότι πρέπει να πάρει το συγκεκριμένο ζώο.
αυτό πρέπει από μόνος του να το ψάξει, να κάνει ταξίδια, να δει τον κάθε εκτροφέα από κοντά και να δει τους γεννήτωρες. Είναι βασικό. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι να προσέξει πάνω στα κινητικά χαρακτηριστικά του κάθε σκύλου και βέβαια και στη μορφολογία. Εμένα βέβαια με ενδιαφέρουν πάνω απ' όλα τα κινητικά χαρακτηριστικά του σκύλου. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί κυνηγάμε στο τέλο. Και βέβαια αν έρθει η αφρικανική παμέρα θα υπάρξει και σκύλο. Τους θα έχουν λίγα σκυλιά στο θα πρότεινα πάνω στα ζευγαρώματα του σκύλου για να επιλέξει κάποιο σκοτάδι. Εγώ δεν είμαι υπέρ της κλειστής γραμμικής αναπαραγωγής. Έχω πάρει ένα σκυλί από Ιταλία από κλειστή, δηλαδή ανάμεσα ήταν εγγεγραμμένο βέβαια στο FCI, κανονικά με το πεντιγκρί του, ανάμεσα από δύο, το οποίο δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένο, είχα την περιέργεια. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ κλειστή αναπαραγωγή και καλά είναι σε οποιαδήποτε ράτσα να μην πάμε να πάρουμε κουτάλια από κλειστή αναπαραγωγή. Δηλαδή συγγενική, θα έχει πολλά προβλήματα δυσπλασίας. Είναι υπέρ της γραμμικής με, αλλά μακρινή συγγένεια στο τέτοιο. Όπως και εγώ τα σκυλιά μου τα έχω από δύο εκτροφείς Γάλλους. Ένας είναι από το Λαμπάλ στην Ελτάνη και όλος είναι το Πορτό. Έχουν μόνο ανεομοιομορφίες, δύο σειρές και πάνω στα σωματότυπα. Η μία σειρά είναι λίγο πιο ψηλά, η άλλη είναι στα στάνταρ πάντα μέσα της φυλής. Πάνω στην καθαρογημία θα σας μιλήσει και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αμπατζίδης για τα σκυλιά. Εγώ θα ήθελα, για να μην σας κουράσουμε κι άλλους, γιατί περισσότερο ενδιαφέρον είχε την πανόλη του κύριου, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους και αν έχει κάποιος ερωτήσεις ή οτιδήποτε πάνω θέλει να ρωτήσει τα καθαρογημένα σκυλιά, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και χρόνια πολλά για τους εορτάζοντες σήμερα και αυτούς που εορτάζουν τον Άγιο, όπως είναι. Δέτε κάποια ερώτηση πάνω για την εκπαίδευση, συγγνώμη λίγο πριν το τέλος, για την εκπαίδευση. Εγώ αυτό που ακολουθώ στα δικά μου τα σκυλιά είναι ότι δεν τα βγάζω ποτέ σε άγριο θύραμα πριν χρονίσουν, ειδικά στον αγριόχειρο, πριν κλείσουν το πρώτο έτος της ηλικίας. Βέβαια, την ιατρική περίοδο πρέπει να έχει ένα σκυλί μέχρι τότε, από παρασύντος εμβολιασμούς, τα ξεκινάω στον πέμπτο μήνα, όσο αφορά την εκπαίδευση, συνήθως με κουνέλι και τα φέρνω επαφή σε μικρό αγριόχειρο, να μην είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος, να μην τα φοβήσει. Γιατί μπορεί ένα καλό σκυλί που έχει τάσεις να γίνει το καλύτερο, να χτυπηθεί από κάποιο αγριόχειρο σε μικρή ηλικία και να του δημιουργήσει προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γνωρίζονται από την Αμπατζίδης Ιωάννης. Τα κυνηγιότητα του κυνηγού, του αρθογράφου στα κυνηγητικά έντυπα. Παρουσιάζω την πρωινή εκπομπή η ώρα του κυνηγού στο 94,5 κάθε Κυριακή στο Ράδιο Ήπειρος. Για τους κυνηγούς και όχι μόνο, για τους άνθρωπους της υπαίθρου. Και είμαι και εκτροφέας μιας καθαρόγης φυλής τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό που θέλω λίγο να βάλω στο τραπέζι είναι γενικά για την καθαρογημία. Δεν θα αναφέρω πολλά τεχνικά θέματα. Τα ωφέλη της καθαρογημίας. Οι κυνηγοί πάντα προσπαθούσαν να φτιάχνουν σκύλους καλούς. Για τη δική τους δραστηριότητα. Όχι μόνο όμως οι κυνηγοί. Ακόμα και ένας βοσκός που τρέφει κάποια ζώα θέλει να έχει ένα καλό σκύλο να φυλάει τα πρόβατα, τα γυλάδια από τους λύκους και από άλλους εξωγενείς παράγοντες. Τι είναι λοιπόν η καθαρογημία, κάποιος θα αναρωτηθεί. Όλοι μπορεί από εσάς να ξέρετε, να το έχετε ψάξει. Βέβαια, ο κάθε ομιλητής έχει το δικό του τρόπο να μεταφέρει τα πράγματα στον δέκτη και ο καθένας είτε να τα αποκομίζει είτε να τα διονύζει καταλήλως. Στην άγρια φύση, η αναπαραγωγή των ζώων υπαγορεύεται από τις συνθήκες και τη γύριση του κάθε ζώου να ζευγαρώσει με κάποιο άλλο. Αυτό ονομάζεται φυσική επιλογή. Αυτό που ο άνθρωπος έχει φέρει στο τραπέζι, όπως είπαμε, είναι η επιλεκτική αναπαραγωγή. Αυτό είναι η καθαρογημία. Αν δεν σας αρέσει ο όρος καθαρότητα, είναι η επιλεκτική αναπαραγωγή. Το χέρι επιλέγει με ποιο θα ζευγαρώσει, με στόχο να διορίσουμε τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.
Δεν υπάρχει καμία άλλη μέθοδο στον κόσμο. Δεν το λέει ο Γιάννης ο Πατζίδης, δεν το λέει ο Κώστας ο Μελάς, δεν το λέει κανένας. Αυτό είναι από την επιστημονική πλευρά αποδεδειγμένο, από τους νόμους του Μέντελ ακόμα, τον πατέρα της γενετικής, όπου για να μεταβιβαστούν κάποια επιθυμητά χαρακτηριστικά, πρέπει και να διευνήσουν τα ίδια, είτε φαινοτυπικά, είτε γονοτυπικά χαρακτηριστικά, από τον ίδιο ομοιογενή πληθυσμό. Σε καμία περίπτωση φυσικά δεν υποτιμούμε, όπως είπε και ο Κώστας ο Μελάς, τα ημίημα σκυλιά, τα κοινώς μπάσταρδα. Ας μου επιτρέψετε τον όρο. Όλοι θέλουμε, όλοι αγαπάμε το σκύλο μας και θέλουμε να είναι καλό σε αυτό που κάνει. Δεν είναι καλό σε αυτό που κάνει όταν εμείς δεν επιλέγουμε τα σωστά ζευγαρώματα και έτσι προκύπτουν και τα αδέσποτα. Είτε αυτά είναι κυνηγόσκυλα, είτε είναι ζώα συντροφιάς, που εκεί πολλές περιπτώσεις κάποιος παίρνει ένα κουταβάκι για το παιδάκι του και το ανισάκι του και όταν αυτό μεγαλώνει γίνεται μεγάλο, δεν έχει την ίδια και έχουν υπάρξει και περιπτώσεις αυτές που τα αφήνουν στον δρόμο. Βέβαια ποτέ δεν θα δείτε, στις σπάνιες περιπτώσεις θα δείτε ένα καθαρόιμο ζώο στον δρόμο. Διότι τα καθαρόιμα ζώα έχουν φτιαχτεί για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είπαμε, και συγκεκριμένα καθήκοντα. Η επιλεκτική αναπαραγωγή είναι όρος που χρησιμοποιείται για την αναφορά στην ανθρώπινη παρέμβαση. Θα σας τα πω λίγο λεπτομερώς σε άρθρα που έχω γράψει για να μην ξεφύγει κάποια λέξη γιατί είναι ιδιαίτερες και έχουν τη σημασία τους. Η οποία παρέμβαση συνήθως αναλαμβάνεται για να παράγει επιθυμητά χαρακτηριστικά στα επόμενα κουτάδια ή για να βελτιώσει την υγεία ή την ποιότητα της γραμμής. Με τον όρο γραμμή εννοούμε οικογένειες σκύλων που είναι μέσα στην ίδια τη φυλή, όπου προέρχονται από εξαίρετα ζώα. Και είναι συγγενικά μεταξύ τους. Συνεπώς, η αναπαραγωγή επιλεκτικά σημαίνει ότι ο εκτροφέας έχει πρόγραμμα αναπαραγωγής με βαθυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που καλείται να φέρει εις πέρας. Και σε κάθε μετέπειτα γενναία μπορεί να δει το πού πέτυχε και το πού απέτυχε. Με λίγα λόγια, ξέρουμε τι περιμένουμε. Η ειδικότητα των σκύλων, όπως είπαμε, είναι και σε άλλες κατηγορίες σκύλων. Οι σκύλοι χωρίζονται σε 10 ομάδες. Είναι οι σκύλοι οι χνηλάτες, είναι οι σκύλοι οι δείκτες που έχουν οι κυνηγοί στα πτερωτά θεράματα, είναι τα σκυλιά φύλαξης, είναι η κατηγορία σπίτς, είναι τα σκυλιά που τραβούν τα έλκυθρα. Αυτά έχουν χωριστεί από το 1 μέχρι το 10. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FCI, έχει καταχωρήσει σε 10 ομάδες τους σκύλους. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία που έχει καταχωρήσει τις φυλές, όλες τις επίσημες αναγνωσμένες φυλές. Ο καθένας από εδώ θα έχουμε πει και παλιότερα και εγώ έλεγα: θέλω να φτιάξω τη δική μου ράτσα. Είναι κάτι ουτοπικό το να προσπαθεί ένας άνθρωπος μόνο να πετύχει κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα ως αναγνωρισμένη φυλή ιχνηλάτη έχει μόνο μία. Τον ελληνικό ιχνηλάτη. Και αυτό τα τελευταία χρόνια διασώθηκε μέσα από το κοινολογικό έγκλημα που επιτελούνταν επί χρόνια διότι ζούσαμε ένα κοινοφιλικό μεσαίωνα. Δυστυχώς και 400 χρόνια από το τουρκικό ζυγό δεν μπορούσαμε να έχουμε και πολλές επιλογές, δεν ήμασταν ευγενείς Γάλλοι. Οι Γάλλοι σήμερα έχουν 32 φυλές αναγνωρισμένες στην FCI, ιχνηλατών μόνο. Όταν εμείς δεν μπορούμε να διαδρύσουμε καλά ακόμα μία. Φανταστείτε γιατί πράγμα μιλάμε. Οπότε ένας άνθρωπος δεν μπορεί όσο και να θέλει να πει ότι θα φτιάξω τη δική μου ράτσα, θα παράγω έναν ομοιογενή πληθυσμό που αυτή η φυλή θα την πάρει και ο Αμερικάνος, θα την πάρει και ο Γερμανός, θα γίνουν και ανταγωνιστές να έρχονται να παίρνουν τα δικά μας τα σκυλιά και εμείς θα τρέχουμε συνέχεια έξω. Ακόμα και στα ημίημα σκυλιά, για να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε, που σαφώς και πάντα θα υπάρχουν καλά ημίημα σκυλιά εργασιακώς, στην προκειμένη περίπτωση κυνήγι. Δεν έχουμε με μαθηματική ακρίβεια συνέχεια. Δηλαδή, αυτό που μας συνέχεια στην καθαρομία είναι ότι έχουμε συνέχεια. Ξέρουμε τι περιμένουμε. Ξέρουμε τι περιμένουμε, τι απορρίπτουμε, τι ελαττώματα, τι σκελετικά ελαττώματα, γιατί προκύπτουν σκελετικά ελαττώματα, ελαττώματα χαρακτήρα συμπεριφορά. Βλέπουμε επιθετικά σκυλιά, βλέπουμε πιο μαθητικά σκυλιά να φοβούνται. Που στη δική μας την περίπτωση θέλουμε θαλαλαία σκυλιά απέναντι σε ένα νεογούρνο. Και κάπως έτσι φτιάχτηκαν και οι φυλές. Είδαμε ότι κάποια σκυλιά έχουν την τάση να ακολουθούν πιο βαριές μυρωδιές, τα πιο βαριά θυράματα.
στα τροφίσματα χαρακτηριστικά και μέσα από τη λυκική αναπαραγωγή αποδικοποίησαν γενετικά αυτή την ιδιότητα. Θέλουμε ένα σκυλί να έχει θάλασσα, θέλουμε ένα σκυλί να έχει καλή ουδόσφυση, να γαργίζει πολύ, να μην γαργίζει πολύ. Κατά τη διαδικασία της συμβασίας ή κατά την καταδίωξη. Όλα αυτά λοιπόν, οι άνθρωποι, οι προφήσεις αυτοί που στην ουσία είναι μη επίσημοι επιστήμονες, κάποιοι και αυτοί ήταν επιστήμονες, φτιάξαν τις σκυλιές. Ο επιστήμονας τι είναι, τι θα πει, ίστανε πάνω από κάτι και το παρατηρώ. Δηλαδή να ξεφύγουμε και λίγο από τους επιστημονικούς όρους, που πολλές φορές καθιστάνε κάτι επιστημοφανές και ανεθουσίας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, μέσα σε βάθος χρόνου, σταθεροποίησαν κάποια χαρακτηριστικά που έβλεπαν από κάποιους σκύλους που είχαν συγκεκριμένες ιδιότητες. Ακόμα και στην περίπτωση των ημίγων, χωρίς να παρέμει ο άνθρωπος, θα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο αυτό μπορεί να σου εξηγήσει ο κάθε επιστήμονας και να σου το αναλύσει, αλλά θα το καταλάβετε και με την απλή λογική, αν αφήσουμε μια ομάδα σκύλων. Οι μήμοι που δεν έχουν κοινούς προγόνους έξω στη φύση, χωρίς να συντελέσει ο ανθρώπινος παράγοντας ή να μην εισχωρήσει άλλη καμία φυλή, θέλετε, κάποιος άλλος σκύλος από άλλο κοινωνικό δέντρο. Αυτή η φυλή μέσα σε βάθος χρόνου, με τα μεταξύ του ζευγαρώματα, αυτός ο πληθυσμός, σε βάθος χρόνου θα καταστεί να έχει ίδια χαρακτηριστικά. Θα έχει ένα συγκεκριμένο βάρος, πάνω κάτω, με μια απόκληση 5-10 κιλό, θα έχει ένα συγκεκριμένο ύψος και ένα συγκεκριμένο χρώμα. Η άσπρο μαύρο, μαύρο καφέ, όχι απαραίτητα ένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό στην ουσία που όλοι επιδιώκουν και πολλές φορές υποστηρίζονται δεν το ξέρουν ακόμη και αυτοί που επιχειρούν τα δικά του ζευγαρώματα, θα βάλουμε το μίτσο με το κίτσο, στην ουσία ακολουθούν τη φιλοσοφία της καταρρεμίας. Θέλουν, ο Τζάκ ήταν ένα πολύ καλό σκυλί, λένε. Θέλουν ο απόγονος να μοιάζει τόσο και στο Τζάκ, δηλαδή τόσο καλό εργασιακά που ήταν στο κυνήγι, αλλά μοιάζει και φαινοτυπικά, να πάρει και το χρώμα του πατέρα του, της μητέρας του. Υποσυνείδητα λοιπόν όλοι αναζητούμε αυτό που μας παράγει και μας δίνει η καταρρεμία. Βέβαια δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα που νομίζουμε. Γιατί πολλές φορές και το κέικ που φτιάχνει η μητέρα ή η γιαγιά βάζει τα ίδια υλικά μέσα και πολλές φορές αποτυγχάνει. Δεν είναι τόσο απλό, είναι δύσκολο πράγμα η καθοδημία και όπως ανέφερε και ο φίλος του Κώστα Μελάς, θέλει χρόνο, θέλει κόπο, θέλει χρήμα. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι μια κερδοσκοπική επιχείρηση, διότι είτε πέσανε σε ανθρώπους μη κατάλληλους, είτε σε ανθρώπους που δεν ήξεραν να τους καθοδηγήσουν, είτε εσκεμμένα. Αποσκοπούσαν να πουλήσουν μόνο την ετικέτα σε κάποιον κυνηγό, χωρίς να υπάρχει υπόβαθρο, είτε κυνηγητικό ιστορικό υπόβαθρο, είτε από θέμα κύρους στον συγκεκριμένο εκτροφέα. Εκτροφέας δεν είναι απαραίτητα. Κάποιος μου έκανε ερώτηση, Γιάννης, εκτροφέας ή κυνηγός. Και δεν μπορεί κάποιος να είναι και κυνηγός και εκτροφέας. Ή κάποιος να είναι εκτροφέας, δεν μπορεί να είναι κυνηγός. Και χωρίς τις εκτροφές δεν υπάρχουν φυλές. Είτε αυτές είναι φυλές κύλων, είτε φυλές παραγωγικών ζώων. Οπότε λοιπόν είναι μια τέχνη αυτή που άλλοι την ασκούν ερασιτεχνικά και άλλοι επαγγελματικά. Γονίδια και περιβάλλον. Δεν υπάρχουν γενετικοί παράγοντες που μπορούν να μελετηθούν ανεξάρτητα από το περιβάλλον. Δηλαδή, οι επιστημονικές εξελίξεις απορρίπτουν την ιδέα του έμφυτου ολοκληρωτικά. Δηλαδή, ένας σκύλος καλός με μια σκύλα καλή θα μας δώσουν απαραίτητα πάρα πολύ καλούς σκύλους, της ίδιας σκύλης. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Εδώ έρχεται στην τελή και ο ανθρώπινος παράγοντας, αυτός που καλείται ο χειριστής του σκύλου, του κουταριού που θα πάρει, κατά πόσο θα εκπαιδεύσει, κατά πόσο έχει τη γνώση, κατά πόσο θα ασχοληθεί με το σκύλο του. Δηλαδή, αποτυχία αν θα πάρει κάθε φορά ένα κουτάβι από μια καθαρόιμη φυλή και δεν ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, δεν πάνε να πει ότι απαραίτητα ευθύνεται η φύλη. Κάποιοι καταδικάζουν μια ολόκληρη φύλη. Δηλαδή, άμα ένα επιχείρημα, αν πάρουν 5 ντομάτες κακής ποιότητας από ένα μανάβι, δεν θα καταδικάσουν και όλες τις ντομάτες. Κάπως έτσι συνέβαινε στη δική μας περίπτωση, καθώς η δική μας χώρα δεν έχει κοινοφιλική κουλτούρα και πάντα ήμασταν έργα των άλλων των λαών.
και ακόμη και σήμερα μεγάλοι κυνηγοί που θα έπρεπε να υποδεικνύουν τους νέους να σταθούν σε αυτήν τη μέθοδο της καθαρομίας που μόνο ωφέλη μπορεί να έχει, για να μην χτυπάμε συνεχώς την πόρτα του Βούλγαρου, του Σκοπιανού, του Τούρκου, φέρε μας ένα σκύλο να κυνηγήσουμε, να γίνουμε ήδη δημιουργοί και να είμαστε ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι στο δικό μας το κομμάτι. Έχω 3-4-5 σκύλους και δεν χρειάζεται ξανά ό,τι και να προκύψει, επειδή ξέρω τι θα βγάλω, ξέρω τι θα περιμένω, δεν χρειάζεται συνάδελφα να προσφέρω στα σοκάκια των ξένων χωρών. Όπως είπαμε, ακόμα και οι πιο πρικισμένοι από τη φύση σκύλοι, αν δεν εκπαιδευτούν κατάλληλα, δεν θα εξελίξουν τα χαρίσματά τους. Δεν θα καταφέρουν να φτάσουν πολύ ψηλά. Και αντιθέτως, έχουμε δει λιγότερο πρικισμένους σκύλους που εκπαιδεύονται κατάλληλα να φτάσουν ακόμα και στην θέση του αρχηγού, του κορυφαίου σκύλου. Μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια φίλη, όπως είπαμε πριν. Είναι συγκεκριμένα αυτοί οι άνθρωποι που δημιούργησαν τις δικές τους φυλές, βέβαια όχι μόνο σαν μονάδες, αλλά με συνεργασία και άλλων ομοειδατών τους. Απαιτείται τουλάχιστον 40 με 50 χρόνια με αδέρφο πάντα αποτέλεσμα. Το να επιχειρήσει κάποιος και να πει ότι εγώ θα φτιάξω μια φυλή, θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα έχει τόσο ύψος, θα έχει τόσο βάρος, θα έχει τόσο χρώμα και κάνει αυτά και αυτά, και τόσο χαρακτήρα σας. Θέλει συλλογική συνείδηση και προσπάθεια. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεφύγουμε από το σύνδρομο του κοινωνικού επιχειρήματος της μπασταρδοποίησης, η νεότερη, διότι δεν υπάρχει κανένα όφελος. Και έτσι προκύπτουν, όπως είπαμε, και πάρα πολλά αδέσποτα και σκυλιά τα οποία αφήνονται στην ύπαιθρο, διότι δεν μας κάναν τη δουλειά που θέλαμε. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θέλω να πω ότι κάθε φυλή ή καθένας που οφείλει να ασχοληθεί με την κάθε φυλή πρέπει να προσεγγιστεί στην ιδεολογία της φυλής, να μην υπάρχει στο εργασιακό της και μορφολογικό της πρότυπο. Και έχει σημασία το μορφολογικό πρότυπο, δεν είναι ομορφιά που νομίζουν πολύ. Μορφολογία του σκύλου είναι η κατασκευή του σκύλου. Βλέπουμε ένα σκύλο κυνηγάει 2 ώρες και έρχεται κάτω και παίρνει τα πόδια μας και μπορεί να πάρει τα πόδια του. Δεν αναρωτήθηκε ποτέ κανένας γιατί. Δεν έχει καλές γωνιώσεις, δεν έχει ευερθυμένο θώρακα να παίρνει καλές ανάσες. Και βλέπουμε τον ίδιο σκύλο που κυνηγάει είτε 5 ώρες αυτός, 5 και ο άλλος γυρνάει, μας γυρνάει και είναι ξεκούραστος και μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε αμέσως μετά και άλλος έχει πέσει κάτω. Οι σκύλοι λοιπόν έχουν κατασκευή, οι φυλές έχουν τη δική τους κατασκευή και όσοι αποφασίσουν να ασχοληθούν με μια φυλή πρέπει να μείνουν πάνω στο πρότυπο της φυλής, να πάμε ένα λιθαράκι και να την εξελίξουν. Γιατί οι φυλές συνεχώς βελτιώνονται και εξελίσσονται. Όπως είπαμε, όλα τα σκυλιά είναι αγαπητά και έχουν τη δική τους χάρη. Αλλά είναι ευτυχές και ελπιδοφόρο ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με την καθαρομία. Τελευταία έχουμε πανελοποιήσει και το κοινοφιλικό όμιλο Ιαννίνων, στον οποίο και τυχάνει να είμαι και γραμματέας και κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις που θα μπορείτε όσοι θέλετε στο απότερο μέλλον να παρευρίσκεστε και να δείτε τα πράγματα από κοντά, να προσεγγίσετε την αγωνιστική κοινοφιλία. Έχουν δημιουργηθεί αγώνες πλέον και στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο, που στις υπόλοιπες χώρες επιτρέπονται εδώ και 100 χρόνια αγώνες εγκλατών. Σε δική μας χώρα, μόλις πέρσι δόθηκε το πράσινο φως, να επιτρέπονται αγώνες εγκλατών. Και οι αγώνες είναι η μέθοδο που υπάρχουν τα αντικειμενικά κριτήρια, διότι δια των συγκρίσεων αξιολογούνται τα πράγματα. Όλοι νομίζουμε ότι έχουμε τον καλύτερο σκύλο στην αυλή μας. Και μόλις πάμε και τους στείλουμε δίπλα με άλλους 50%, βλέπουμε ότι είχαμε μια εξευθέτηση. Το ευτύχημα είναι ότι επειδή δόθηκε το πράσινο φως, έχουμε πει ενεργά και σαν κοινοφιλικός όμιλος Ιαννίνων. Και όσοι μπορείτε να προσεγγίσετε το κοινοφιλικό όμιλο, είναι όχι απαραίτητα κυνηγοί. Ένας κοινοφιλικός όμιλος δεν είναι μόνο για τα κυνηγόσκυλα, είναι και για τα σκυλιά συντροφιάς, για τα εργασιακά άλλα σκυλιά. Και μόνο ωφέλη θα αποκομίσετε μέσα από αυτό. Ήθελα λίγο Γιάννη να μας μιλήσεις για την κουλτούρα αναπαραγωγή ή ενδοληψία, η οποία είναι πάρα πολύ συχνή και στα καθαρόαιμα και νομίζω πως γίνεται στο βουμό του κρίματος. Ναι. Τι παράγει τις πλασίες περισσότερο και έχει πολλά προβλήματα. Να μιλήσουμε και λίγο γι' αυτό, επειδή υπάρχουν συμβατότητα.
Ναι, η κλειστή αναπαραγωγή, για όσους δεν γνωρίζουν, η αιμοδυτική αναπαραγωγή είναι η αναπαραγωγή των σκυλών με πρώτο βαθμό συγγένειας μεταξύ τους. Είναι κάτι που αποφεύγεται, πρέπει να αποφεύγεται, άσχετα αν οι φυλές μέσα από μια κλειστή δεξαμενή γονιδίων δημιουργήθηκαν. Δηλαδή από συγγενικά άτομα. Έτσι παράχθηκε ένας ομοιογενής πληθυσμός. Βέβαια στην πορεία αυτό ήταν τόσο εύκολο, διότι στην πορεία έρχονταν και τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά, είτε σκελετικά προβλήματα, όταν υπάρχουν συγγενικά άτομα μέσα στην αναπαραγωγή, προκύπτουν και πολλά ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά. Αυτά βέβαια στην πορεία του χρόνου τα απέβαλαν σιγά σιγά οι εκτροφείς και κρατούσαν τα πιο υγιή άτομα, και κάπως έτσι σταθεροποιήθηκε με ένα καλό ανοσοποιητικό σύστημα ο κάθε πληθυσμός και ο χαρακτήρας. Οι κυνηγοί πρέπει να αποφεύγουν όχι μόνο οι κυνηγοί, κάθε εκτροφή στην αιμοδυτική αναπαραγωγή, διότι πολλές φορές βάζεις ένα ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό μέσα και δεν μπορεί να το κάνεις ποτέ. Διαιωνίζονται τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και λέμε σκύλους προμαθητικούς. Οι σκύλους παρουσιάζονται με 5 πόντους, 10 κάτω από το πρότυπο της φυλής στο ύψος, ας πούμε, στο αυτόμυνο και με άλλα πάρα πολλά πρωτοφοβίες. Πάρα πολλά. Γίνεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν βαθιά το γενονικό δέντρο σκύλων. Δηλαδή, οι πιο απλοί πρέπει να το αποφεύγουν και να μεταναφεύγουν σε άλλες επιλογές. Να πάνε σε μακρινά συγγενικά άτομα, αυτό είναι όρος γραμμή. Δηλαδή, κλείνει το αίμα, αλλά με μακρινούς συγγενείς. Αυτή είναι η γραμμική αναπαραγωγή. Είναι η πιο επιτυχημένη μέθοδος που συστήνουν όλοι οι πιο διάσημοι τροφείς. Εγώ θα συνιστούσα και αυτό να μην είναι τόσο εντελώς στη γραμμή, επειδή το έχω κάνει. Δηλαδή, διαφορετικές γραμμές της ίδιας ράτσας, εγώ είχα καλά αποτελέσματα. Όλα κρίνουν για το αποτελέσμα. Συμφωνώ με τη γραμμική, γιατί κρατάς τα στάνταρ της ράτσας. Της γραμμής, ναι. Αλλά και η ανοιχτή, δεν βλέπω την ακατάλληλη. Εγώ έχω δει καλά αποτελέσματα. Όχι, ίσα-ίσα, όταν κλείνει η γενική δεξαμενή των γονιδίων σε μια φυλή μέσα, πάρα πολλές φορές καταφεύγουν σε μια open, ανοιχτή δηλαδή διαστάτωση, λέγεται, έξω διαστάτωση, που μπορούν να εισάγουν ένα σκύλο από άλλη φυλή μέσα για να ανανεωθεί η δεξαμενή των γονιδίων. Διότι όταν είπαμε κλείνουν πάρα πολύ τα γονίδια, η γενική δεξαμενή αυτή προκύπτουν ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά. Θα ρωτήσω κάτι. Όταν έχουμε σκύλους με ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά, όπως είπατε, επιληπτικά ή δεν μυρίζουν καλά, έχουν πρωτοφαβία κλπ. Όταν το διαπιστώσει αυτό ο κυνηγός και πλέον ο σκύλος είναι ανεπιθύμητος γι' αυτό, ποια είναι η πρότασή σας, τι θα τον κάνει αυτό το σκύλο, να μην τον αφήσει, να μην τον εγκαταλείψει, τι θα τον κάνει. Ένα σκύλος που έχει κάποια προβλήματα, είτε κινησιολογικά, είτε θέματα χαρακτήρα, είναι επιθετικός, είναι μαρθακός, είναι πρωτοφοβικός στη δική μας περίπτωση, φοβάται τα όπλα, που οι όπλοι εξαφανίζεται και παίρνει κατά το κινητό. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας κακός σκύλος. Είναι ένας σκύλος που δεν πρέπει να μπαίνει στην αναπαραγωγική διαδικασία. Ναι, άλλο ρωτάω. Άλλη είναι η ερώτηση. Δεν τον επιθυμεί πλέον ο κυνηγός με το σκύλο. Να μην τον παρατήσει στον δρόμο. Τι θα τον κάνει. Εννοείται, μπορεί να τον κρατήσει στο σπίτι του φύλακα. Μπορεί να τον δώσει σε κάποιον που τον έχει ανάγκη, έστω για σκύλη συντροφιά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχει, σας το βάζω σαν προβληματισμό. Επειδή υπάρχουν πολλά δέσποτα τέτοιου τύπου. Ένα προβληματισμό να δώσετε λύση πιθανή σε αυτούς τους ανθρώπους στο πώς να διαχειριστούν αυτά τα σκυλιά για να μην καταλήγουν στον δρόμο. Απλά για προβληματισμό το λέω. Για το πώς πάμε πριν. Οι σωστές κινήσεις και η σωστή κατεύθυνση μας οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Και δεν θα δούμε πολλούς καθαρόιμους σκύλους να περιφέρονται έξω από δέσποτες. Και γιατί θα το πληρώσει ο κυνηγός, αλλά στην ουσία δεν πληρώνει κάθε αυτό το σκύλο. Δηλαδή, μπορούμε να πληρώσουμε ένα σκύλο από μια καθαρόιμη φυλή και να μην ανταποκριθεί σαν πρόσωπο το συγκεκριμένο. Μπορούμε όμως να αξιοποιήσουμε, στην ουσία πληρώνουμε το αίμα που κουβαλάει. Το αίμα του πληρώνουμε και αυτό είναι αξίας. Σημαντικό, ώστε μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αργότερα με κάποιο άλλο άτομο της ίδιας φυλής. Δηλαδή, ένας σκύλος που δεν ανταποκρίνεται, καθαρόιμος, δεν συνεπάγεται ότι είναι άχρηστος. Ένας σκύλος ο οποίος είναι μήιμος, είναι πάστατος, δεν επιτρέπει κανέναν εδώ.